τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν οι νέοι άνθρωποι, τουλάχιστον στο γυμνάσιο της, στο λύκειο της Άντισσας, τις καταστάσεις αυτές. Η Ελένη Γίγη είναι μαθήτρια του Γενικού Λυκείου. Είστε καλημέρα, καλημέρα από την καλημέρα, Αθήνα. Καλημέρα, καλημέρα. Γεια σας. Είστε και μέλος του 15μιλούς. Ναι, 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 ναι. Ωραία, για πείτε μου τώρα τα βασικά σημεία της ανακοίνωσης σας και γιατί βγάλατε την ανακοίνωση. Ουσιαστικά αυτό που θέλαμε πιο πολύ να καταφέρουμε με αυτή την ανακοίνωση και γι' αυτό τη στείλαμε και στα αθηναϊκά μέσα, είναι να ακουστεί αυτό που γίνεται και εκτός του νησιού, και είτε αυτό ακούστηκε στη Χίο, είτε στη Λέρο ή οπουδήποτε αλλού γινόντουσαν αυτά. Διότι παρατηρήσαμε ότι στα αθηναϊκά ΜΜΕ δεν παρουσιάστηκαν τα γεγονότα είτε καθόλου είτε διασυρλωμένα. Και για αυτό το λόγο ουσιαστικά θέλαμε να ακουστεί η φωνή μας και να παρουσιάσουμε τα γεγονότα όπως πραγματικά έγιναν και όχι όπως τα παρουσιάζουν τα αθηναϊκά ΜΜΕ προπαγανδιστικά, ας πούμε. Μάλιστα. Τώρα, εσείς ως μαθητές στο σχολείο σας πήρε μέρος στις κινητοποιήσεις? Όχι. Ως μαθητές ουσιαστικά αυτό που θέλαμε να κάνουμε είναι... Δεν πήγαμε καθόλου στο σχολείο αυτές τις μέρες. Υπήρξαν πολλοί μαθητές όντως που κατέβηκαν στις κινητοποιήσεις και συγκρούστηκαν με τα ΜΑΤ. Από εκεί και πέρα αυτό που θέλαμε να κάνουμε είναι να δείξουμε ότι το νησί, ουσιαστικά όλο το νησί είχε νεκρώσει. Οπότε δεν είχαμε και επιλογή βασικά. Ήταν εντελώς αυθόρμητη η αποχή από το σχολείο. Και γι' αυτό το λόγο δεν συμμετείχαμε, ας πούμε, στις... Έχει ενδιαφέρον, έχει ενδιαφέρον το σημείο της ανακοίνωσής σας, το οποίο αναφέρετε στο... που δίνει το, την εντύπωση ότι βάζει τα πράγματα στη θέση τους, βάζει το πώς τα βλέπετε εσείς και ότι ναι, δεν είναι, ας πούμε, μια κινητοποίηση που προκαλείται έτσι από ακραία στοιχεία της είτε ναζιστικά ή ακροδεξιά, αλλά... Θέτε για το θέμα ότι δεν θέλετε ούτε να πάνε σε ξερονήσια οι άνθρωποι, ούτε να γίνουν τα κλειστά κέντρα, ενώ τους πρόσφυγες. Λοιπόν, αυτά ήταν μια θέση που προέκυψε μετά από συζήτηση που κάνατε όλοι οι μαθητές. Πώς προέκυψε? Ναι, ουσιαστικά το 15 μελές, αλλά γενικά με όσους μαθητές συζητήσαμε, με όσους μαθητές μου και εκτός του Συμβουλίου, η θέση μας ήταν ότι απλώς δεν θέλουμε ούτε να επιβαρυνθούν αυτοί οι άνθρωποι, γιατί κακά τα ψέματα ούτε αυτοί θέλουν να ζουν σε μια κλειστή δομή που θα προσδομιάζεται με φυλακή, κατά πώς φαίνεται. Και ούτε εμείς, ας πούμε, θέλουμε ένας πληθυσμός 80.000 ατόμων εδώ στη Λέσβο 90 να επιβαρυνθεί με έναν 30.000 ατόμων. Είναι ουσιαστικά το 1/3 παραπάνω. Οπότε είναι μια κατάσταση που και για τις δύο πλευρές είναι. Απορρίψατε βεβαίως με το κείμενό σας και την ανακοίνωσή σας και τα όσα ακούγονται περί ξερονήσεις. Ναι, αυτό είναι μια απαράδεκτη πρόταση κατά τη γνώμη μας. Γιατί και μάλιστα άκουσα, δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει, ότι την έκανε ο βουλευτής Λέσβου, κύριος Αθανασίου. Αυτά δεν τα έκανε ούτε η Χούντα, αυτό έχω μόνο να πω. Μάλιστα. Λοιπόν, σήμερα λειτουργούν τα σχολεία στην Λέσβο? Υπάρχουν σχολεία που είναι ανοιχτά, υπάρχουν και σχολεία που θέλουν υποκατάληψη. Πόσοι είσαστε στο, πόσοι μαθητές φοιτούν στο λύκειο της Άντισσας? Πόσοι είναι σήμερα? Ναι, ναι, όχι πόσοι σήμερα, γενικά πόσοι σήμερα. Γύρω σε 90 μαθητές. 90 μαθητές, μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ για την εικόνα που μας δώσατε. Είναι η εικόνα και... Δίνουμε μικρόφωνο στους ανθρώπους που δεν ακούγονται, όπως είπατε, όχι στα αθηναϊκά, στα πανελλαδικής εμβέλειας μέσα, κατά κύριο λόγο. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας εγώ μέρα. Ευχαριστώ. Και καλή συνέχεια στον αγώνα σας. Ήταν η Ελένη Γη.